Μετά το κύμα απολύσεων έρχεται το κύμα προσλήψεων συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ σε 176 δήμους όλης της χώρας. Το θέμα είναι κατά πόσο οι νέοι μπορούν να ανταποκριθούν στους μισθούς τους οποίους θα παίρνουν σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή λύση. Τίποτα περιττέρω. Ο κόσμος που θα απασχοληθεί και σίγουρα κάτι έχει να κερδίσει για το λίγο χρόνο που θα απασχοληθεί, απλά το πρόβλημα δεν λύνεται. Άμεσα ξεκινούν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 4.413 συμβασιούχων, ενώ σε επίπεδο Κρήτης 320 συμπολίτες μας θα εξασφαλίσουν εργασία για 8 μήνες στους Δήμους του νησιού και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σε αυτή τη φάση αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι έχουν εγκριθεί οι ανταποδοτικού χαρακτήρα για το Δήμο Ηρακλείου γύρω στις 107 θέσεις. Όταν λέμε ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι κυρίως 8 μήνες συμβάσεις καθαριότητος και πρασίνου, φωτισμού, ειδικότητες κυρίως γενικών καθηκόντων ύψιλον-έμψιλον καθαριότητος και κάποιοι εργατοτεχνίτες. Είναι μία λύση της στιγμής του αρπακόλα που είμαστε και εμείς στην Ελλάδα γενικά. Άνεργος είμαι. Άνεργος είμαι, το έχω ρίξει στη Γεωργία, στην Αγροτιά και εκεί ζόρικα είναι, αλλά τουλάχιστον εκεί πέρα παλεύουμε για τα δικά μας. Οι θέσεις αφορούν προσωπικό για εργάτες καθαριότητας, οδηγούς απορριμματοφόρων, ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων, ηλεκτρολόγους, χειριστές μηχανημάτων έργου και άλλες ειδικότητες. Ο κόσμος συνεχώς πιέζει και ενοχλεί και το τμήμα, το αρμόδιο προσωπικού του Δήμου, αλλά και τους αιρετούς και ρωτάει για έβρεση εργασίας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η κατάταξη των υποψηφίων στηρίζεται στην μοριοδότηση των κριτηρίων, που είναι ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός τέκνων πολυτεκνής οικογένειας, ο βαθμός τίτλου σπουδών και οι μήνες προϋπηρεσίας. Θα πρέπει να υπάρχουν καθαρές σχέσεις εργασίας και κάποιοι άνθρωποι να μην ζουν στην ασφάλεια και να δουλεύουν για ένα μήνα ή δύο μήνες ή πέντε μήνες. Είναι πολύ προσωρινό. Αν δεν έχεις μόνιμη εργασία, και φυσικά και το αντίτιμο είναι πολύ μικρό. Οπότε δεν νομίζω ότι λύνουν το πρόβλημα. Τα χαμόγελα πάντως πάγωσαν στον ομό Λασιθίου, καθώς δεν προβλέπεται ούτε μία πρόσληψη, καθώς και οι τέσσερις δήμοι, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Οροπεδίου Λασιθίου, έχουν μείνει εκτός της λίστας των προσλήψεων. Κάπου είσαι καλός στο θέμα και βεβαίως ενώ έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, οι παραλίες είναι αφρόντιστες, δεν υπάρχει προσωπικό. Έχουμε πρόβλημα με την καθαριότητα, οι τουρίστες περιοδεύουν ανά το μεραμπέλο και όλοι διαρωτόμαστε τελικά τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους.